Από απόλυτη επιτυχία και πολλά ρεκόρ στέφθηκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου συμμετείχαν σε αυτή τη σπουδαία και δυνατή διοργάνωση με μοναδικό στόχο τη νίκη και την ένταξή τους στις εθνικές ομάδες. Σε πολλά αγωνίσματα ο συναγωνισμός ήταν έντονος και είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πληρή τις προδιαγραφές για να κάνουμε αγώνες. Έχει όλα τα προσόντα, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά πάντα. Έχει ένα ταρτάν εξαιρετικό, το οποίο είναι πιστοποιημένο, είναι το στάδιο πιστοποιημένο γενικότερα για να κάνουμε αγώνες. Έχουμε μια τοπική άση, η οποία είναι εξαιρετική, δουλεύει πάρα πολύ. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μέσα στο γήπεδο και για μας αυτό είναι μεγάλη χαρά. Τα παιδιά να αθλούνται, να βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους, γιατί είναι ένας υγιής χώρος, όπως και να το κάνουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, οι αγώνες όταν τελειώνουν μας δίνουν τέτοια ικανοποίηση ότι έχουν γίνει με τον καλύτερο δυνατό και τον πιο σωστό τρόπο. Το Δημοτικό Στάδιο των Σερών, με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό, κέρδισε τις εντυπώσεις αθλητών και προπονητών, με την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, να δηλώνει πως πάντα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Φανώς, για να σας δώσουμε αυτούς τους αγώνες, θα είναι μεγάλοι αγώνες. Είναι δύο κατηγορίες. Εδώ έχουμε και τα σύνθετα αγωνίσματα, έχουμε και τις κιτάλες. Σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε, αυτό είναι σίγουρο. Και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιώνονται τα πράγματα συνεχώς. Σίγουρα χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα, όχι μόνο στο δικό σας στάδιο και πολλά παντού, σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ακριβώς, επειδή άκουσα και τον κύριο Δήμαρχο τώρα ότι είπε ότι του χρόνου θα έχουμε εκπλήξεις και θα έχει ένα πολύ καλύτερο γήπεδο, εμείς περιμένουμε να το δούμε. Ελπίζουμε τα ίδια να συμβούν σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά σαν στίβος μας λείπουν οι αθλητικοί χώροι. Μας λείπουν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα δώσουν στα παιδιά μας τη δυνατότητα να βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους χωρίς να τους λείπει τίποτα. Οι Σέρες εκπροσωπήθηκαν επάξια από τους αθλητές, οι οποίοι κατάφεραν να πάνε καλά στους αγώνες. Το νόμο μας εκπροσώπησαν οι δύο σύλλογοι, δηλαδή ο ΟΦΚΑ και ο Σέρες 93. Και το λέμε και το φωνάζουμε ότι χρειαζόμαστε αγώνες, γιατί είναι ένας τρόπος να έρχονται και ξένοι εδώ στην πόλη μας. Θέλω να τονίσω ότι οι Σέρες διαθέτει άρτια με καλές τεχνικές γνώσεις, προσωπικό, για να μπορέσει έτσι να βγάλει σε πέρα αυτούς τους αγώνες, και όταν φεύγουν από εδώ είναι πολύ ικανοποιημένοι όλοι τους για τους καλούς αγώνες που κάνουμε εδώ στις Σέρες. Πόσοι αθλητές έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα? Σίγουρα από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει πάνω από 200 αθλητές. Από τις Σέρες, σε αυτό το πρωτάθλημα που είναι οι 12 καλύτεροι αθλητές, και οι δικοί μας είναι μικροί, δεν είναι τόσο μεγάλοι αθλητές, ενώ σε ηλικιακά, έχουμε νομίζω 6 αθλητές που συμμετέχουν από την πόλη των Σερών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επιτέλους και οι Σέρες έχει σε αυτό το επίπεδο πολύ καλούς αθλητές, και φυσικά που μας εκπροσωπούν στην εθνική ομάδα και όχι μόνο, και πανευρωπαϊκό μετάλλιο έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί επιτέλους και στην πόλη μας. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους αθλητές, πραγματικά χρειαζόμαστε να μην σταματάνε οι αγώνες από την πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό να γίνεται και ένα κίνητρο για τους μικρότερους αθλητές να τους παρακολουθούν και να θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί. Ο ΣΕΓΑ στο απόγευμα του Σαββάτου βράβευσε τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη για την συνεισφορά του στον ελληνικό αθλητισμό και τις αλλαγές που έγιναν στο στάδιο. Ο ίδιος υποσχέθηκε πως του χρόνου η εικόνα θα είναι ακόμη καλύτερη, δήλωση στην οποία συνηγόρησε και ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος. Εμείς ως Δημοτική Αρχή προσπαθούμε και στο κομμάτι των υποδομών, αλλά και στο κομμάτι της βοήθειας για τον αθλητισμό, ο οποίος είναι η μόνη λύση στο σήμερα και στο αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους του αθλητισμού εδώ των Σερών, γιατί με τη συνεργασία τους καταφέρνουμε πολλά, η συνέργεια είναι το μυστικό, και φυσικά είμαστε υπερήφανοι για όλους τους αθλητές μας, τους Σεραίους, που έρχονται και συμμετέχουν σε υψηλού επίπεδου διοργανώσεις. Θέλω να υποσχεθώ και εγώ και σε εσάς, αλλά και στους ανθρώπους του αθλητισμού εδώ και του ΣΕΓΑΣ, ότι οι επόμενοι αγώνες τις επόμενες χρονιές, θα είναι σε καλύτερες εγκαταστάσεις εδώ στις Σέρες, που τόσο αγαπάει τον ελληνικό στίβο. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ. Ξέρετε, αυτοί οι αγώνες, πέραν των πολλαπλών ωφελιών που συνεπάγονται για την οικονομία, γενικότερα για τον τόπο μας, έχουν και ένα ακόμη στίγμα.
προσφορά, σε ένα θετικό στίγμα. Πολλά νέα παιδιά έρχονται, βλέπουν αθλητές, βλέπουν τα ενδάλματά τους, βλέπουν τα πρότυπά τους και έρχονται κοντά στον αθλητισμό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αθλητισμού εδώ στις Σέρρες. Το στάδιο εδώ των Σερρών φιλοξενεί πολλούς Σερραίους αθλητές. Είμαι σίγουρος ότι τέτοιοι αγώνες θα οθήσουν περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και όχι με κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτοί οι αγώνες για δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά που γίνονται εδώ στις εγκαταστάσεις του δημοτικού μας σταδίου, δείχνουν ότι καταφέραμε και κερδίσαμε το στοίχημα. Ένα ακόμη στοίχημα θα έλεγα, το να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Βέβαια, όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως πιστεύω ότι καταφέραμε πολλά και αυτό το εισπράττουμε από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν εδώ τις εγκαταστάσεις του δημοτικού μας σταδίου, τόσο τον αγωνιστικό χώρο όσο και τις υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις που βέβαια όπως προείπα χρειάζονται και εκεί αρκετές βελτιώσεις. Είμαστε σε κάθε περίπτωση σε καλό δρόμο. Θέλουμε πέραν του ταρτάν, όπως βλέπετε και ο αγωνιστικός χώρος όλος είναι προσεγμένος. Έχουμε με τα όργανα αυτά από τα οποία παίρνουμε της γυμναστικής και των ανθρώπων του Στίβου να ενισχύσουμε και εμείς τις ψηλές αποδόσεις. Από εκεί και πέρα το προπονητήριο είναι ο επόμενος στόχος μας, η μελέτη για την κερκίδα στην οποία θα βρίσκεται το προπονητήριο και στον απέναντι χώρο με την ενοποίηση του χώρου με το ΤΕΦΑ. Είναι τα σχέδιά μας για το μέλλον, είναι το μέλλον του Στίβου στις Σέρρες και το μέλλον του Στίβου στις Σέρρες είμαι σίγουρος ότι θα είναι φωτεινό, είμαι σίγουρος ότι θα είναι ελπιδοφόρο. Αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση βράβευσε και ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος είχε βραβευτεί από το ΣΕΓΑΣ λίγους μήνες πριν για την ενεργή συμμετοχή του στον σερραϊκό αθλητισμό. Δεύτερος νικητής, Χριστόμουρος Καρακατσάνης. Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Γενετών. 1481. Η Σοφία Σακοράφα, μιλώντας στο δίκτυο τηλεόραση, δήλωσε πως όταν οι κερκίδες γεμίζουν με γονείς και μικρά παιδιά, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να υπάρχουν. Όταν το στάδιο γεμίζει με μικρά παιδιά, οι κερκίδες γεμίζουν με γονείς και ο Στίβος έχει μέσα αθλητές αυτού του επίπεδου που είχατε, είναι σίγουρα ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να ασχοληθούν με κάτι το οποίο είναι τόσο φιλικό για να το κάνει κανείς, δηλαδή το να τρέξει, να παίξει, να κάνει ύψος, να γραφτεί σε ένα σύλλογο. Πόσο σπουδαίο είναι για τη λειτουργία, ας το πούμε, αυτού που λέμε Στίβος. Εμείς θέλουμε να έρθουν στο Στίβο όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε. Και γι' αυτό κάνουμε προσπάθειες να φέρουμε το Στίβο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό και πάμε και κάνουμε πάρα πολλούς αγώνες στην επαρχία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Όπως επίσης, όπως θα είδατε τελευταία, κάνουμε και αγώνες εκτός Στίβου.